Αποκλείεται. Μία 17χρονη να έμενε έγκυος από κάποιον και να μην του το έλεγε. Εσείς το ξέρετε ότι ήταν έγκυος. Ναι. Για ποιο γράμμα μιλάμε? Το γράμμα. Είναι γραμμένο από την κόρη μου. Λέει ότι θα κάνει καλό στη μικρή να αλλάξει περιβάλλον. Της το είπε και η δασκάλα της. Το ότι άφησε έγκυο μια ανήλικη δεν είναι στοιχείο για να διωχθεί. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι την αποπλάνησε. Είχε ένα ισχυρό κίνητρο για να σκοτώσει τη Χαρά. Κι εγώ έφυγα στο συνέδριο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το τέλειο άλοθη. Πες μου, τον αγαπούσε? Ναι, το βρήκα. Ένα ξενοδοχείο 25 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κοπέλα μέσα σε μια βραδιά να συναντηθεί με τρεις διαφορετικούς άντρες? Έγινε μια κράτηση τον Αύγουστο, αλλά τελικά ακυρώθηκε. Εκείνη τη νύχτα όμως, ενώ ερχόμουν από την Αθήνα, μου έστειλε μήνυμα πως δεν μπορούσε να έρθει. Ήταν εδώ, σαν να ήταν ζωντανή. Στείλε το γράμμα στα εργαστήρια για αποτυπώματα να αποφέρθω. Είμαι η αδερφή του Σοκράτη Λαζάρου. Λέω να πάω μια βόλτα στην Αθήνα. Συγκεκριμένα στο Δαφνί. Γιατί μας είπε ψέματα? Δεν ξέρω, ρε μπαμπά. Ο φάκελος είχε ανοιχτεί με ατμό και ξανακλειστεί. Ήταν έγκυος, Αντώνη. Πάρε αυτό, θα σε τονώσει. Καλά είμαι. Κατάχλωμος είσαι. Να φωνάξουμε έναν γιατρό? Όχι, δεν χρειάζεται, είμαι καλά τώρα. Με τρόμαξες έτσι που σε είδα. Δεν είναι τίποτα, ταράχτηκα με αυτό που μου είπες πριν. Δεν έπρεπε να σου το πω. Ελένη, είπαμε όχι άλλα μυστικά μεταξύ μας. Χθες φέρανε ένα γράμμα της Χαράς. Το είχε στείλει στον καθηγητή της. Το γύρισαν πίσω, δεν είχε ανοιχτεί. Του έγραφε πως είναι αγίος. Από αυτόν? Ναι. Το είπε στην αστυνομία? Δεν έπρεπε. Τι σου είπανε? Το ξέρανε. Το είχαν δει ότι είναι έγκυος στην νεκροτομή. Τώρα μάθαν και από ποιον. Και σε εμάς ούτε κουβέντα, έτσι. Λες και δεν μας αφορούσε. Τι κάνεις, πού πας? Πάω να μιλήσω με τον αστυνόμο. Κάτσε να ξεκουραστείς λιγάκι. Τι άλλο έγραφε το γράμμα? Άστο, θα το πούμε αργότερα. Ξάπλωσε. Κοιμήσου λίγο. Τι γίνεται, Λαζάρο? Φύγεται. Φύγεται, παπά. Παπά. Έτσι υποδέχεσαι τους φίλους? Αστυνόμε. Συγγνώμη, αλλά νόμιζα ήταν αυτοί που μπαίνουν και με κρατάνε εξύπνο. Σε τι οφείλω την επίσκεψη? Τελευταία δεν σκότωσα κανέναν, αν και θα μπορούσα, να με κρατάνε εδώ μέσα. Θυμάσαι την Ατάσα Κούμπο? Ποια είναι αυτή? Δεν τη θυμάσαι? Τη Χαρά Μάρκο? Γίνεται να την ξεχάσω. Πώς να ξεχάσω μια κοπέλα που σκότωσε με τα ίδια μου τα χέρια? Η αδερφή σου βρήκε το πορτοφόλι της στο σπίτι σου. Γιατί δεν του λες να φύγει? Γιατί να το κάνω? Για να μιλήσουμε. Απαγορεύεται από τη διεύθυνση. Η ευθύνη δική μου. Δική του! Δεν με φοβάσαι, αστυνόμο. Γιατί να σε φοβηθώ? Δεν μου φαίνεσαι επικίνδυνος. Δεν φαίνομαι, ε. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε, ε. Κράτησες τα πράγματά της για ενθύμη. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Μη με κοροϊδεύεις. Τίποτα δεν πήρα. Γι' αυτό.
Πώς βρέθηκες στο σπίτι σου? Δικό μου είναι. Τι άλλο πήρες από εκεί που τη βρήκες εκτός από την τσάντα της? Τα πέταξα όλα, δεν άξιζε τίποτα. Πού? Κάπου, δεν θυμάμαι. Πού τα πέταξες? Στο παλιό αυτοκίνητο, εκεί τα άκρυψα. Ποιο αυτοκίνητο? Ένα παλιό παρατημένο, δεν είναι δικό μου. Πού είναι αυτό το αυτοκίνητο? Εσύ είσαι ο αστυνόμος. Εσύ θα το βρεις. Να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα πτώμα κάτω από το κρεβάτι. Φώναξε την αστυνομία. Αυτοί δεν κοιμούνται ποτέ. Βρήκαμε κάτι παρατημένα, αλλά δεν έχουν τίποτα. Είσαι σίγουρος ότι τους είπε αλήθεια, Οδυσσέα? Καλά. Περίμενε, κάτι βρήκα, κλείνω. Μην πιάνεις τίποτα με γυμνά χέρια. Μάλιστα. Σίγουρα πρέπει να την είχαν πληρώσει. Για να ετοιμάζεται για Ελβετία. Τώρα γιατί ένα κορίτσι σαν την Ατάσα να διαλέξει την Ελβετία για να το σκάσει? Ετοιμαζόταν για μια καινούργια ζωή. Ήθελε να κάνει αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά. Αφού όμως την είχαν πληρώσει, γιατί ξανασυναντήθηκαν? Γιατί προφανώς δεν της τα είχαν δώσει όλα. Της έδωσαν τα μισά για το τηλεφώνημα και ξανασυναντήθηκαν για να της δώσουν και τα υπόλοιπα. Γιατί να της δώσουν τα χρήματα, τη σκότωσαν. Στο κινητό πάντως δεν βρήκαμε καμία κλίση. Με αυτά τα τηλέφωνα μας δίνουν μια κατεμιά. Της χαράς δεν βρέθηκε. Αυτό πάλι τι το ήθελε? Αλήθεια, πού το βρήκε? Αυτή η μάρκα είναι δυσέβρετη ακόμα και στην Αθήνα. Στείλ' το στα εργαστήρια. Ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Με την Ορφανού τι θα κάνουμε? Μόλις τελειώσουμε αυτό, πήγαινε και φέρ' την εδώ. Τέρμα τα ψέματα και για τους δυο τους. Αρκετό χρόνο χάσαμε μαζί τους. Έγκυος 5 εβδομάδων. Αυτό αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση. Θεωρήσατε περιττό να μας το αναφέρετε? Σας το έχω ξαναπεί. Δεν μπορούμε να σας αποκαλύπτουμε όλα τα στοιχεία της έρευνας. Αυτό είχαμε δικαίωμα να το ξέρουμε. Δεν είχατε αυτό το δικαίωμα. Η ίδια έχει αποφασίσει να μην σας το αποκαλύψει. Εμείς γιατί πρέπει να σας πούμε το μυστικό της? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Ξέρετε τι λέτε? Σας πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί γι' αυτό το μυστικό να τη σκότωσαν? Ασφαλώς. Γι' αυτό ακριβώς ερευνούμε. Δεν έχουμε όμως ακόμα όλα τα στοιχεία. Πόσα ακόμα μας έχετε κρύψει? Είναι και άλλα που δεν ξέρουμε? Τι άλλο γράφει εκεί μέσα? Υπάρχουν και άλλα που μας έχετε κρύψει? Ό,τι κρίναμε απαραίτητο. Μάλιστα. Κατά τα άλλα μας ζητάτε συνεργασία. Αλλά μας κρατάτε στο σκοτάδι. Εμείς ό,τι ξέρουμε σας το λέμε. Θέλω να με καταλάβετε. Αυτό σας ζήτησα κι εγώ από την αρχή. Αλλά από ό,τι βλέπω... Συγγνώμη που διακόπτω. Καλημέρα. Οδυσσέα, έρχεσαι λίγο. Επιστρέφω σε 2 λεπτά. Επιμένει πως θέλει το δικηγόρο της. Θα μιλήσει πρώτα σε εμάς και μετά θα τον ειδοποιήσετε. Λέει ότι ο πατέρας της θα ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση. Πολλά λέει, πες της. Τελειώνω σε 5 λεπτά και έρχομαι. Thank you.
Επιμένετε ακόμα πως δεν γνωρίσατε τίποτα για τη σχέση του ερευνητικού σας με τη Χαραμάρκου? Έχω ζητήσει το δικηγόρο μου. Τη γνωρίζατε αυτή τη σχέση ή όχι? Όχι. Ούτε για το γράμμα που του έστειλε η Χαρά γνωρίζετε κάτι? Ποιο γράμμα? Το γράμμα που του ανακοίνωνε για την εγκυμοσύνη της. Δεν ξέρω για ποιο γράμμα μιλάτε. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς βρέθηκαν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα πάνω στο γράμμα? Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ειλικρινά, Δέσποινα. Όταν αποφασίσει να μιλήσει, φώναξε με. Ας λέει ό,τι θέλει, Μελίνα. Αυτοί μπορούν κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνουν στην Αθήνα. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Εσύ μου είχες πει ότι θα πάμε κι εμείς. Θα πάμε, Σόνια μου. Αφού στο είπα, θα πάμε. Θα έρθει και ο μπαμπάς. Δεν ξέρω, έλα. Πήγαινε πλην τα χέρια σου. Βάλτε αυτά στο δωμάτιό σου και έλα να φας. Ναι. Γεια σας. Έχετε κάτι νεότερο? Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Μου είπε ότι θα παίρνει από εσάς. Πείτε μου εμένα, τι συμβαίνει? Μάλλον θα έχει πάει στην ταβέρνα. Μάθατε κάτι για το γράμμα? Όχι. Καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Χριστίνα. Γεια σου, Θεέ. Για μένα ήρθες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα μου πεις την αλήθεια. Okay. Από πότε έπαιρνε ναρκωτικά η Χαρά? Δεν έπαιρνε. Χριστίνα, είπαμε όχι ψέματα. Εντάξει, διάθυμος. Θέλω μόνο να μάθω την αλήθεια. Η Χαρά δεν είχε σχέση με αυτά. Καμιά φορά έπινε λίγο παραπάνω, αλλά ναρκωτικά ποτέ. Ποιος τα είπε αυτά? Το βρήκανε στην νεκροτομή. Εκείνο το βράδυ είχε κάνει χρήση. Αποκλείεται. Η Χαρά δεν ήθελε ούτε να ακούσει γι' αυτά. Ο Σπύρος σας τα έδινε? Σου δίνει και σένα? Όχι. Εκείνος έκανε που και που κανένα τσιγάρο. Τώρα δεν ξέρω αν έπαινε και τίποτα άλλο. Το πιστεύω. Πού είχατε μπλέξει? Αυτός ο τύπος είναι επικίνδυνος. Δεν είναι εξαρτημένος. Έχω ακούσει ότι που και που κάνει κανένα τσιγάρο. Αλλά είμαι σίγουρη πως η Χαρά δεν είχε καν δοκιμάσει. Ανιχνεύτηκε στο αίμα της, τι σου λέω τόση ώρα? Βγαίνατε έξω να διασκεδάσετε και μαστρώνετε? Όχι, ρε Θεέ. Νομίζατε πως αυτά τα πράγματα είναι παιχνίδι, έτσι? Όχι, να σου πω, μην πεις τίποτα στον παπά τώρα και ανησυχήσει. Άδικο θα έχει. Εντάξει, ο Σπύρος φταίει. Εκείνος την πίεζε, εκείνη δεν ήθελε. Εσύ μέχρι τώρα τον υπερασπιζόσουν. Φοβόμουν. Γιατί? Αν μάθει πως το είπα. Πρέπει να σου πω. Δεν θα φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Είμαι εγώ εδώ και ο πατέρας σου. Δεν θα αφήσουμε κανένα να σου κάνει κακό, εντάξει? Νησί του Αιγαίου σε παραμεθόριο περιοχή. Καστελόριζο. Δεν χωράει. Γιατί δεν με αφήνετε να φύγω? Ούτε αυτό χωράει. Τι πρέπει να σας πω? Την αλήθεια. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Σας την είπα. Εσύ λες πως δεν διάβασες το γράμμα, τα αποτυπώματά σου βρέθηκαν στις σελίδες του. Συγγνώμη, αλλά όπου και να το πεις αυτό, δεν πρόκειται να σε πιστέψει κανείς. Πάω για καφέ, θέλεις? Μέτριο. Πάντως, ώρες-ώρες εμείς οι γυναίκες είμαστε πολύ περίεργα πλάσματα. Ο αραβωνιαστικός σε απατούσε με μια πιτσιρίκα. Την άφησε έγκυο, σου είπε ένα σωρό ψέματα και ακόμα και τώρα εξακολουθείς να τον καλύπτεις. Δεν έχω τίποτα να καλύψω. Δέσποινα,
Ήμουν κι εγώ αραβωνιασμένη πριν από ένα χρόνο. Ετοιμαζόμασταν κι εμείς να παντρευτούμε. Και λίγες μέρες πριν, τον έπιασα στο κρεβάτι με την καλύτερη μου φίλη. Περιμένεις να σε πιστέψω. Μην το πιστεύεις. Πίστευε εκείνον. Δεν πρόκειται να αλλάξει, Δέσποινα. Όταν ένας άντρας σε προδώσει μία φορά, αργά ή γρήγορα θα το ξανακάνει. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να σου λέει. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να του έχεις εμπιστοσύνη. Πιστεύεις λοιπόν ότι αξίζει να πληρώσεις εσύ αντί για εκείνον? Δεν έκανα τίποτα για να πληρώσω. Είπε τίποτα? Τίποτα απολύτως. Πάρετε σημάνση και πηγαίνετε να ερευνήσετε το αυτοκίνητό της. Ό,τι βρείτε να το στείλετε στα εργαστήρια. Ζητάει δέλμα τον εισαγγελέα να ερευνήσετε και το σπίτι της. Για το αυτοκίνητο δεν χρειαστεί? Δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς. Για ό,τι χρειαστείς, πάρε με στο κινητό. Τι φεύγεις? Δηλαδή δεν μπορείς να φύγεις νωρίτερα? Γιατί να φύγω νωρίτερα? Επειδή στο ζητάω εγώ. Αν μου πεις το λόγο. Σκέψου λίγο μόνος σου και θα τον βρεις το λόγο. Έλα, ιδίες. Αφού σου αρέσει. Έλα, σταμάτα, θα με κάνεις χάλια. Είσαι σεξι έτσι. Έτσι κάνεις εσύ με όλες που έρχονται εδώ? Αρχίσαμε πάλι τα ίδια, ε. Μήπως σε κουράζω? Όχι, ρε Αλεξία. Δεν βαρέθηκες πια? Εσύ δεν βαρέθηκες να κοιτάς δεξιά και αριστερά? Δύο λεφτά τελειώνουν και έρχομαι μέσα. Καλύτερα να μιλήσουμε εδώ. Μόνοι μας. Ακούω. Ξέρετε πολύ καλά γιατί είμαι εδώ. Υποθέτω ότι έχετε κάποιο νεότερο από τις έρευνες. Θέλω να μου επιστρέψετε το φάκελο που πήρατε από το γραφείο μου. Ποιο φάκελο? Αυτό που κάνατε είναι αδίκημα. Κλέψατε έγγραφο της υπηρεσίας. Θα με συλλάβετε? Θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θέλω όμως να βάλω και σε άλλες περιπέτειες στην οικογένειά σας. Καλοσύνη σας. Πρέπει να τον επιστρέψετε. Δεν ξέρω το πώς, ούτε θέλω να μάθω. Πρέπει όμως να το κάνετε. Συνεννοηθήκαμε, πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος. Αντώνη, καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί τέτοιες επιπόλαιες ενέργειες. Αν καταλάβαινες, δεν θα ήσουν τώρα εδώ. Εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανάρθω για τον ίδιο λόγο. Την επόμενη φορά δεν θα έρθω μόνος μου. Ναι, είπα στην όμως κοντού. Ναι, τα πήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Σου στέλνω καινούργια σε λίγο. Μισό λεπτό. Θέλω τα αποτελέσματα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξέρω. Το ξέρω και σε καταλαβαίνω, αλλά κατάλαβε με κι εσύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μέχρι αύριο πρέπει να ξέρω. Ναι, ρε Μαρία, καταλαβαίνω. Αλλά για 2-3 μέρες δεν μπορείς να κατέβεις. Να σου πω, μπορώ να έρθω εγώ? Ναι, για μερικές μέρες μπορώ. Θέλω να σε δω, ρε γαμώτο, μου λείπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Ρε Μαρία, τα Χριστούγεννα είναι σε 3 μήνες. Αλλά... Α, οκ. Θα περιμένω, πάρε με, εντάξει. Έλεγε. Θες να πάμε να κάνουμε κούνια? Δεν θέλω.
Ρε Σόνια, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Πού τι, μπαμπά? Είπαμε, κάπου πάει. Εμένα γιατί δεν με παίρνει μαζί της? Ρε Σόνια. Θέλω τη μπαμπά, πού είναι? Βοήθησε με να κάνω το σωστό. Βοήθησε τον άντρα μου. Δεν θα τα αντέξει αυτά που μαθαίνουμε. Μαλάκωσε την καρδιά του. Δώσε μας δύναμη. Αντικό, να σου ζητήσω μια χάρη. Λέγε. Μπορώ απόψε να φύγω λίγο νωρίτερα, γύρω στις 10. Γιατί, τι είναι απόψε? Έχει τα γενέθλια η δικιά μου και... Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Δηλαδή, εντάξει. Τι θες εσύ εδώ? Μεταβολή για δρόμο. Δρόμο είπα, δεν ακούς. Απορώ με το φράσο σου. Εγώ του είπα να έρθει. Τι να κάνει, δεν έχει καμιά δουλειά εδώ. Σπύρο, έλα μέσα. Πήγαινε να πάρεις παραγγελία. Κάτσε. Πώς είστε, η κυρία Ελένη? Δεν σε φώναξα εδώ να μιλήσουμε για τη ζωή μου. Κατάλαβα, πάλι τα ίδια. Σπύρο, όχι, εξυπνάδες εμένα, εντάξει? Από πότε ανάγκαζες τη Χαρά να παίρνει ναρκωτικά? Τι? Αυτό που άκουσες. Ποτέ δεν την ανάγκασα να κάνει τίποτα. Καπνίζατε χασίσια, ναι ή όχι? Μην τα αρνηθείς, το ξέρω. Και ποιος σας είπε πως την ανάγκαζα? Δεν χρειαζόταν. Η Χαρά δεν ήθελε ούτε να ακούσει γι' αυτά. Ναι, μάλλον δεν την ξέρατε καλά. Θα μου μάθεις εσύ την κόρη μου, εντάξει? Η Χαρά δεν έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά. Καλά, εντάξει, ό,τι πείτε. Εκείνο το βράδυ όμως την ανάγκασε εσύ. Όχι και την ανάγκασα. Μια κοπέλα έγκυος δεν θα κάνει ποτέ τέτοια βλακεία. Ήταν έγκυος. Δεν μπορεί. Δεν μου είχε πει τίποτα, σας ορκίζομαι. Αν το ήξερα δεν θα... Τι θα κάνεις, θα την προστάτευες? Για ένα τσιγάρο πήγαιναμε που και που, έτσι και απλάκα. Για πλάκα. Αν το ήξερα, δεν θα την άφηνα ούτε να πιει ούτε να καπνίσει. Ιδέα δεν είχα, αλήθεια σας λέω. Αν το ήξερα, θα αναλάμβανα τις ευθύνες μου. Καλά, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δικό σου. Φύγε τώρα. Η αστυνομία το ξέρει για τα ναρκωτικά. Απορώ που δεν σε έχουν συλλάβει ακόμη. Πώς το ξέρετε πως δεν είναι δικό μου? Έλα, δρόμο είπα. Και μην νομίζω ότι θα τη βγάλεις καθαρή. Θα σου κάνω μήνυση. Η Χριστίνα τα λέει αυτά? Τη Χριστίνα μην την ξαναπιάσεις στο στόμα σου, εντάξει? Αυτή τα κάρφωσε. Η νεκροτομή το έδειξε, ηλίθιε. Δρόμο τώρα, έντε. Μην σε ξανά το μπροστά μου. Φύγε, είπα, δεν θέλω να σε βλέπω. Η αραβωνιαστικιά σου αγαπάει πολύ. Είναι εδώ. Γιατί την ανακρίνετε? Γιατί κάποιος πρέπει να μας πει την αλήθεια, Σταύρο. Η Δέσποινα δεν έχει καμία σχέση. Ζηλεύεις, σου κάνεις σκηνές? Όχι, ποτέ. Η Δέσποινα είναι ορθολογίστρια. Ελέγχει τα συναισθήματά της. Μια ερωτευμένη γυναίκα δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει τα συναισθήματά της. Η Δέσποινα δεν ήξερε τίποτα για αυτή τη σχέση. Η Δέσποινα δεν μπορεί να κάνει κακό σε κανέναν. Δεν είναι βίαιο άτομο. Ακόμη και ο πιο φιλήσυχος άνθρωπος, αν μάθαινε κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να γίνει βίαιος. Δεν θα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Την ξέρω καλά. Από παιδούλα. Η Δέσποινα δεν είναι δολοφόνος. Άδικα την υποψιάζεστε. Συνεργός, ίσως. Περιμένω μια λογική εξήγηση για το πράγμα.
Το διάβασες, το ξανάκλεισες και το στείλες πίσω. Γιατί? Ετοιμαζόμαστε να παντρευτούμε. Δεν ήθελα να διαλύσω το γάμο μας για ένα λάθος του. Αν μάθαινε για την εγκυμοσύνη της, δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσε. Ούτε καν που σκέφτηκε στη Χαρά. Μια 17χρονη κοπέλα που ήταν έγκυος. Ούτε εκείνη με σκέφτηκε όταν πήγε με τον αραβωνιαστικό μου. Αφού δεν ήξερες για τη σχέση τους. Γιατί άνοιξες το γράμμα και μάλιστα με ατμό. Προφανώς δεν ήθελες να μάθει εκείνος ότι το διάβασες. Μου έκανε εντύπωση που μια μαθητριά του. Ναι, εντάξει. Τον υποψιάστηκα. Δεν μου έχει δώσει ποτέ αφορμή, αλλά... είναι νέος. Όμορφος. Η μαθήτριά του τον κυνηγάνε. Και τη Χαρά τη μισούσες. Δεν την ήξερα καν αυτή την κοπέλα. Δεν την είχα δει ποτέ. Ούτε σου είχε μιλήσει ποτέ για αυτήν. Μόνο όταν εξαφανίστηκε. Μου είχε πει πως είναι μαθήτριά του. Γιατί να της κάνω κακό. Συνεργός τίνος. Του αραβωνιαστικού σου, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να τα πιστεύετε αυτά. Η πείρα μου με έχει μάθει να ξεχωρίζω τους ανθρώπους που μου λένε ψέματα. Και εσείς οι δυο μου λέτε συνεχώς ψέματα. Δεν μου λες... αυτό το καθηγητή το κρατάνε ακόμα μέσα. Υποπτεύονται πως έχει κάποια σχέση, ε. Τι να σου πω. Σαν πως λένε τίποτα και σε εμάς. Η κόρη της Σοφούλας πάντως που δουλεύει στην τράπεζα είπε πως συλλάβανε και την αραβωνιαστικιά του. Ακούγεται όμως ότι είναι πολύ καλά παιδιά και οι δυο τους. Όλοι καλοί είμαστε. Έχεις δει κανένα τέρας να κυκλοφορεί στους δρόμους. Τέρας όμως ήταν αυτός που σκότωσε το παιδί μου. Το θάψε. Το ξέθαψε. Το κουβάλισε. Και το πέταξε στη θάλασσα. Είναι άνθρωπος αυτός. Έλα, φτάνει. Εγώ φταίω, συγγνώμη. Ας μην το συζητήσουμε άλλο. Πάμε να δω λίγο το παιδί μέσα. Δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό αυτό, Αρετή. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Όλο αυτό σκέφτομαι. Έλα, φτάνει. Σε παρακαλώ, πάμε μέσα. Αν δεν βρεθεί, δεν θα ησυχάσω. Θέλω να τον δω. Να δω ποιος είναι. Δεν το πίστευα ότι θα το θυμηθείς. Χρόνια πολλά, μωράκι μου. Πολύχρονη και ό,τι επιθυμείς. Στην υγειά μου. Καλό είναι, ε. Πού το βρήκες εσύ αυτό? Το φύλαγα για special περιπτώσεις, όπως η αποψινή. Δεν το έχω ξαναπιεί αυτό. Καλό δεν είναι? Περίμενε. Α, και δωρό. Τέτοια μου κάνεις και με ρίχνεις. Ο Μάνος είναι. Είναι με τα παιδιά στη Σαντέ, λέει. Θες να πάμε από εκεί? Στο κρεβάτι μας θέλω να πάμε. Μη στεναχωριέσαι, αγαπούλα μου. Η Χαρούλα μας είναι κοντά μας. Μας βλέπει από τον ουρανό. Δεν θέλει να είσαι έτσι. Χαίρεται όταν χαιρόμαστε. Και στεναχωριέται όταν είμαστε στενοχωρημένοι. Εντάξει, καρδούλα μου. Θέλω να ξαναπάω σχολείο. Γιατί, αγάπη.
είναι αυτός ο φάκελος, Αντώνη? Τίποτα, κάτι έγραφα. Τι έγραφα? Τι έγραφα, πού τα βρήκες? Στην αστυνομία, πρέπει να τα πάω πίσω. Για δώσουμε να δω τι γράφουν. Σου είπα, τίποτα παραπάνω από όσα ξέρουμε. Και γιατί δεν πες τίποτα? Άστο ρε, Ελένη, πρέπει να τα πάω πάλι πίσω. Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να ξέρω? Σου είπα. Ψέματα. Πάλι ψέματα μου λες, Αντώνη. Τη μια μέρα μου λες να τα λέμε όλα μεταξύ μας και την άλλη πάλι τα ίδια. Ελένη, σε παρακαλώ. Δεν το αντέχω αυτό. Κουράστηκα, δεν το μπορώ. Κάθε μέρα να μαθαίνω και από κάτι, ποτέ να μην είμαι σίγουρη για τίποτα. Ελένη, σε παρακαλώ. Δεν το αντέχω, το καταλαβαίνεις τι σου λέω? Δεν μπορώ. Δεν την μπορώ όλη αυτή την αναμονή. Πώς να σου το πω? Πάμε πιο πέρα, μη μας δει κανείς. Δεν πάω πουθενά. Βγήκα να σου πω μόνο να τελειώνουμε. Κατάλαβα. Τα έχεις πάρει από προχτές. Κόφτω, εντάξει. Μπορεί να είμαι ηλίθια που νόμιζα ότι κάτι ένιωθες για μένα. Ηλίθια που νόμιζα ότι είχες φάει κόλλημα και με τη χαρά. Ε, ναι, το είχα φάει το κόλλημα, εντάξει. Σταμάτα, ρε Σπύρο. Δεν σε παίρνει, αφού τη δούλευες και εκείνη. Εκείνη με δούλευε. Τώρα το κατάλαβα. Χαμπά. Με έπαιζε κανονικά. Εσύ πρέπει να το ξέρεις. Απλά νόμιζα πως όλα αυτά τα έλεγες επειδή τη ζήλευες. Ναι, φυσικά τη ζήλευα. Γιατί εγώ σ' αγαπούσα, δεν έπαιζα μαζί σου. Το ξέρεις πως τα είχε γίνει με κάποιον άλλον, ναι. Να σου πω, αν ήρθες να με ψαρέψεις πάλι για τη χαρά. Ρε Χριστίνα, ποιος ήταν? Καλά, κατάλαβα. Με ποιον άλλον τα είχε? Κανέναν. Πού σου ήρθε ξαφνικά ότι τα είχε και με κάποιον άλλον? Ήταν έγκυος. Τι? Όχι από μένα. Ποιος το λέει αυτό? Στην νεκροδομή το βρήκαν. Τι είδες, το είχε πει? Και αν το ήξερα δεν θα... Ούτε εγώ το ήξερα. Περίμενα μεγαλύτερη ωριμότητα από σένα. Χρυσούλα, σε ξύπνησα? Ναι, ναι. Καλά, καλά. Μην ανησυχείς, προσπαθώ. Η μικρή δεν είναι καλά. Γι' αυτό σε πήρα, βρε Χρυσούλα μου. Ρε Μαρία, είπες να με πάρεις τηλέφωνο και με έγραψες κανονικά. Πάρε με ένα τηλέφωνο, όταν ακούσεις το μήνυμα. Μην περιμένω όλη τη νύχτα σαν τον ηλίθιο. Μη στεναχωριέσαι, καρδούλα. Θα σε πάρω να πάμε στην Αθήνα, όπως σου είχα πει. Πότε? Αύριο. Θα πάμε στη θεία στο Χρυσούλα. Θα είναι ωραία, θα δεις. Θα παίζει και με τα ξαδερφάκια σου. Τον άφησε κάποιος χθες βράδυ. Ευχαριστώ. Το αποφάσισες τελικά? Πρέπει για το παιδί. Μπορεί να σου κάνει και εσένα καλό να λείψεις λίγο. Εγώ δεν θέλω να φύγω. Θέλω να είμαι εδώ κοντά της. Γιατί Σόνια το κάνω.
Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Η μητέρα σου με τη Σόνια θα φύγουν το απόγευμα στην Αθήνα. Όχι ρε γαμώτο, τώρα πρέπει να φύγετε. Εσύ τι έπαθες τώρα? Ήθελα να φύγω κι εγώ. Πού να πας? Στη Μαρία. Ναι, κάτι προέκυψε και... Δεν θέλω να τη δω. Να πας. Πηγαίνετε μαζί μέχρι την Αθήνα και μετά συνεχίζεις. Πάρτε και τον αστυνόμο τηλέφωνο. Φτάσαμε να ζητάμε την άδεια της αστυνομίας για να φύγουμε από το σπίτι μας. Τα αποτελέσματα από την έρευνα στο αυτοκίνητο της Ορφανού. Βρήκαν τίποτα ενδιαφέρον? Λαβράκι. Κάποια από τα αποτυπώματα είναι της Χαράς. Όπα. Αυτή λέει πως δεν την ξέρει. Ούτε που την είχε δει καν. Τότε θα πρέπει να μας εξηγήσει τι γυρεύουν τα αποτυπώματα της Χαράς στο αυτοκίνητό της. Ζήτα, ζήτα, χ 3618. Με αυτό το αυτοκίνητο έχεις πάει στην Αθήνα? Δεν έχω κι άλλο. Ένα γιώτα μη κάπα 1108. Δεν είναι δικό σου? Αυτό είναι το αυτοκίνητο της Δέσποινας. Το οποίο όμως χρησιμοποιείς κι εσύ? Όχι. Δεν μου το έχει δώσει ποτέ. Γιατί όμως εδώ βλέπω ότι με αυτό το αυτοκίνητο είχες πάει στο ξενοδοχείο που συναντιόσασταν με τη Χαρά? Αποκλείεται. Δεν το έχω πάρει ποτέ. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα πλέον. Γιατί μας κρατάτε εδώ τόσες μέρες? Για ποιο πράγμα κατηγορούμαστε? Το ότι η Δέσποινα γνωρίζονταν με τη Χαρά, το ξέρεις? Αποκλείεται. Πηγαίνανε και βόλτες. Με το αυτοκίνητό της. Έχει ειδοποιηθεί ο εισαγγελέας και έρχεται. Σας συμβουλεύω σε αυτόν να πεις την αλήθεια. Την αλήθεια σας λέω, γιατί δεν με πιστεύετε? Αν δεν έχεις δει τη Χαρά, όπως ισχυρίζεσαι, τότε πώς βρέθηκαν τα αποτυπώματά της στο αυτοκίνητό σου? Σκέψου μια λογική να απάντηση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο και χάσουμε. Θα γυρίσω, αγάπη μου, για λίγο καιρό μόνο. Θα γυρίσω. Το νου στον Αντώνη, αρετή μου. Δεν νομίζω να χρειαστεί τίποτα, αλλά... Ελένη μου, ό,τι χρειαστεί, εγώ είμαι εδώ, το ξέρεις. Δεν θα μείνω πολύ. Να μείνεις όσο πρέπει και μην ανησυχείς για τίποτα. Σε ευχαριστώ, αρετή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να προσέχεις έτσι, καρδούλα μου. Να ακούς τη μαμά και να είσαι καλό παιδάκι μου, το υπόσχεσαι? Ναι, μπαμπά. Τελειώ. Να τις πας εσύ στο σπίτι. Και μόλις φτάσετε πάρε με τηλέφωνο. Εντάξει ρε μπαμπά, δεν πάμε και στην Αμερική. Καλά. Πρόσεχε.
πίσω έχεις τον εαυτό σου. Έχω πει στην Αρετή να έρχεται να σε βοηθάει από εκεί που. Μην ανησυχείς για μένα. Κοίτασε να ξεκουραστείς λιγάκι. Δεν φεύγω για μένα. Για το παιδί φεύγω, Αντώνη. Ξέρω. Θα πηγαίνεις να τη βλέπεις. Γιατί την αφήνεις μόνη της. Αποφάσισε να μιλήσει. Επιτέλους. Γεια σου, Αλεξία. Τι συμβαίνει? Κύριε Αντώνη, πρέπει να σας μιλήσω. Τι είναι, παιδί μου? Θέλω να δείτε κάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό.